Φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και θα πάμε στα πολιτικά, καθώς υπάρχουν οι εξελίξεις γνωστές και βεβαίως είμαστε και σε μια διαρκή προεκλογική περίοδο μέχρι το, μάλλον το καλοκαίρι, θα δούμε που θα γίνουν οι εκλογές. Θα συζητήσουμε λοιπόν όλη την επικαιρότητα με δύο εκλεκτούς καλεσμένους, μέλη του Κοινοβουλίου. Φιλοξενούμε μέσω Skype τον κύριο Σάβα Χιονίδη, βουλευτή Πιερίας με τη Νέα Δημοκρατία. Καλό απόγευμα, κύριε Χιονίδη. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και εδώ στο στούντιο της Βεργίνα Τηλεόρασης έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου, βουλευτή της πρώτης εκλογικής περιφέρειας της Θεσσαλονίκης με το ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως πρώην Υπουργό Μακεδονίας Θράκης. Καλό απόγευμα και σε εσάς, κυρία Νοτοπούλου. Καλησπέρα και από εμένα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Χιονίδη, βλέπουμε βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου είναι μια προεκλογική περίοδο διαρκείας, θα λέγαμε, καθώς ετοιμαζόμασταν για εκλογές. Τώρα βλέπουμε ότι μάλλον θα πάνε κανονικά, δεν θα είναι πρόωρες οι εκλογές και υπάρχει αυτή η περίοδος της προεκλογικής όπου προσπαθούμε και εμείς να δούμε πώς θα διαχειριστούμε, γιατί είναι αρκετά μεγάλη. Πάμε όμως στα θέματα της επικαιρότητας και βλέπουμε να ξεκινήσουμε με αυτό το πολύ πρόσφατο ότι η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων ανακαλεί τους σταθμάρχες, λέει ότι ο σταθμάρχης δεν ήταν σωστά εκπαιδευμένος. Βλέπουμε λοιπόν εξελίξεις σε αυτό το τραγικό δυστύχημα που συγκλώνησε όλη την Ελλάδα. Τι λέτε για αυτά, κύριε Χιονίδη? Το πρώτο που έχω να πω είναι τα συλληπιτήρια και ένα μεγάλο συγγνώμη, όπως πρέπει να κάνει ο καθένας μας. Ούτε το συγγνώμη ούτε τα συλληπιτήρια είναι αρκετά, αλλά δεν πρέπει να λείπουν. Από εκεί και πέρα, πιστεύουμε ότι αυτά πρέπει να συνοδευτούν για να έχουν αξία από συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες αφορούν και το συγκεκριμένο θέμα των σιδηροδρόμων, αλλά και γενικότερα τα υπόλοιπα θέματα τα οποία αφορούν την ανάπτυξη της Ελλάδας. Θεωρώ λοιπόν ότι ζούμε σε μια προεκλογική περίοδο, όπως και περιμέναμε. Αυτό το εξάλλου το είχε πει ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή, ότι θα πάμε στο τέλος της τετραετίας. Το τέλος τετραετίας είναι το τελευταίο εξάμηνο και είναι εύλογο πάντοτε με οποιασδήποτε συνθήκες, μακάρι να μην είχε γίνει αυτό το τραγικό δυστύχημα, ώστε να μπορούσαμε να έχουμε τις κομαλές συνθήκες και πάλι θα υπήρχε προεκλογικό κλίμα, όπως γίνεται συνήθως τον τελευταίο χρόνο, θα έλεγα εγώ, αλλά ιδιαίτερα το τελευταίο εξάμηνο που λύγει συνταγματικά η θητεία της συγκεκριμένης Βουλής. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι θα συνεχίσει να υπάρχει η προεκλογική εκστρατεία και βεβαίως θα ανακαλύπτουμε στην πορεία πάρα πολλά ζητήματα. Είναι πολύ νωρίς να καταδικάσουμε άμεσα ή να βγάλουμε συμπεράσματα, ενώ είναι σε εξέλιξη σε τρία επίπεδα οι έρευνες. Το πρώτο κομμάτι αφορά το τεχνικό ζήτημα που αμέσως έγινε η ανάλογη επιτροπή πολύ σπουδαίων ανθρώπων οι οποίοι γνωρίζουν το θέμα ώστε να το διερευνήσουν σε βάθος. Δεύτερο είναι η ποινική διερεύνηση που ξεκίνησε άμεσα για αυτή μετά το τραγικό δυστύχημα. Και τρίτο είναι το κομμάτι το πολιτικό, το οποίο συζητήθηκε καταρχήν στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου πριν από δύο μέρες. Και βεβαίως τη Δευτέρα θα υπάρχει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου θα γίνει συζήτηση να αναλυθούν οι τοποθετήσεις από όλες τις πλευρές. Μάλιστα. Υπ' αυτήν την έννοια θεωρώ λοιπόν και το κομμάτι των ανακοινώσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων σε σχέση με αυτό αποτελεί ένα μικρό κομμάτι όλων αυτών τα οποία οφείλουμε να διερευνήσουμε. Το ένα είναι σίγουρο, ότι ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, δυστυχώς, για αυτούς οι οποίοι υπέστησαν τραύματα ή είχαμε θανάτους για τους οικείους και για όλους μας. Και το δεύτερο σίγουρο είναι ότι θα διερευνηθεί σε βάθος και όλα θα βγουν στο φως. Μάλιστα. Ώστε να μπορέσουμε να αφήσουμε πίσω αυτή την Ελλάδα που μας πληγώνει όλους. Την Ελλάδα των ειδικών ευπαθειών στα δημόσια έργα και στη λειτουργία ευρύτερα του δημοσίου. Ναι, για βαθύ και αναχρονιστικό κράτος είχε κάνει λόγο και ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν ξέρουμε αν μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος βοηθάει γι' αυτό, γιατί συνήθως όταν είμαστε εν αναμονή των εκλογών, έχουμε συνηθίσει από το παρελθόν τουλάχιστον να λέμε ότι δεν λειτουργεί το κράτος, έχουμε σηκώσει τα χέρια και περιμένουμε τις εκλογές. Θα τα δούμε αυτά, κυρία Νοτοπούλου. Εσείς πώς βλέπετε όλη αυτή την κατάσταση σε σχέση βεβαίως και με το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη? Κύριε Σταματόπουλε, νομίζω πως είμαστε όλοι συγκλονισμένοι.
Να εκφράσουμε καταρχάς και πάλι τα συλληπιτήρια, τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και φυσικά ευχές για ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες. Αυτό το πολύ νεκρό τραγικό δυστύχημα ήταν ένα δυστύχημα που δεν έπρεπε να συμβεί. Εάν ο σιδηρόδρομος, κύριε Σταματόπουλε, ήταν στην κατάσταση που ήταν το 2019, δεν θα είχε συμβεί. Και έρχεται η σημερινή απόφαση, καταγγελία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, όπου τι λέει, λέει ότι οι άνθρωποι που ήταν σε θέσεις κλειδιά, σταθμάρχες, κλειδούχοι, αυτοί που πήρε με μπλοκάκια η διοίκηση της του ΟΣΕ, δεν είχαν επαρκή εκπαίδευση, δεν είχαν την κατάλληλη εκπαίδευση για τόσο σημαντικές θέσεις. Άρα πάμε να δούμε τι έχουμε δει όλο αυτό το διάστημα. Είδαμε τον Πρωθυπουργό από την πρώτη μέρα να λέει ότι οφείλεται σε ένα τραγικό ανθρώπινο λάθος. Να αλλάζει και να λέει ότι φταίνουν όλοι, φταίνουν οι προηγούμενοι, φταίνουν τα έργα, φταίνουν οι πάντες, εκτός από τον ίδιο και την κυβέρνησή του. Στην πορεία αυτό έγινε φταίμε όλοι μαζί. Μετά φταίει και λίγο ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος κρύβεται, δεν ήρθε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου που συνεδρίασε προχθές. Ήμουνα και εγώ εκεί, συμμετείχα. Θέσαμε όλοι οι συνάδελφοί μου από την αντιπολίτευση πάρα πολύ σοβαρά ερωτήματα. Προφανώς θα έρθει. Δεν απαντήθηκε ούτε ένα. Θα έρθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου προσέξτε, δεν συγκαλείται για το δυστύχημα στα Τέμπη, αλλά για την περίφημη σύμβαση 717. Εδώ υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά ερωτήματα. Ένα ερώτημα είναι λοιπόν γιατί αυτό το προσωπικό δεν είχε επαρκή εκπαίδευση. Και σήμερα ανακαλούνται από ό,τι διαβάσαμε πριν από λίγα λεπτά από τις θέσεις εργασίας τους. Δεύτερον, γιατί εμείς είχαμε στο σταθμό της Λάρισας 25 σταθμάρχες και το 2022 ήταν 10, εκ των οποίων ο ένας με τυροσφαιρολογική μετάταξη. Καταστρατήγησαν και κάθε ένα κινητικότητας. Τρίτον, πολύ σοβαρό, γιατί καταργήθηκε το δευτεροβάθμιο κέντρο ελέγχου στην Καρόλου. Γιατί καταργήθηκε το σύστημα τηλεδιοίκησης. Για την ακρίβεια, δεν επισκευάστηκε ποτέ από μια κυβέρνηση που είχε κάνει 9,5 δις απευθείας αναθέσεις. Ξέρετε, ο ελληνικός λαός είναι εξοργισμένος. Και είναι εξοργισμένος γιατί βλέπουμε εκατομμύρια και δισεκατομμύρια να πηγαίνουν σε φίλους και κολλητούς και δεν μπόρεσαν να δώσουν 5.000 ευρώ, τόσο προκύπτει από τα ρεπορτάζ ότι ήταν το κόστος της επισκευής του κέντρου τηλεδιοίκησης στη Λάρισα μετά από την πυρκαγιά του 19, καλοκαίρι του 19 στη Ζάχαρη. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Να θρυνούμε νεκρούς, δεκάδες νεκρούς, αγνοούμενους, αυτή η ανίποτη τραγωδία. Οπότε θεωρείτε, κυρία Νατοπούλου, ότι είναι θέμα που πρέπει να ασχοληθεί η Βουλή ή μπορεί η δικαιοσύνη να τα βγάλει πέρα χωρίς να χρειάζεται να γίνει κάποια διερεύνηση από τη Βουλή? Πρωτίστως η δικαιοσύνη. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Μας προξενεί αληθινή εντύπωση η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να παρέμβει στη δικαιοσύνη με την επιστολή του στον κύριο Ντογιάκο. Παρεπιπτόντως υπάρχει ένα ζήτημα συμβίβαστου κατά την κοινή λογική, νομίζω, όταν ο γιος του κυρίου Ντογιάκου ήταν μετακλητός του Υπουργού που σήμερα ελέγχεται για το τραγικό δυστύχημα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουμε πάρα πολλούς λόγους να εκφράζουμε μια ανησυχία, αν μη τι άλλο. Να δούμε όμως, γιατί πού είναι ο κύριος Καραγιάννης, ο κύριος Παδόπουλος, οι αρμόδιοι υφυπουργοί πού είναι? Πού είναι οι διοικήσεις και οι πρώην διοικήσεις του ΟΣΕ? Ξέρετε ότι παρόλο που παραιτήθηκαν τύποι, συνέχισαν τις επόμενες ημέρες να κάνουν παρεμβάσεις, να υπογράφουν απευθείας αναθέσεις για διαφημίσεις και συνέδρια αυτές οι διοικήσεις. Μετά από ένα τέτοιο πολύ νεκρό δυστύχημα, και το τελευταίο που νομίζω όμως ότι αποδεικνύει, κύριε Σταματόπουλε, ακριβώς τη λογική της κυβέρνησης. Ποια ήταν η λογική της κυβέρνησης? ΔΙΤ. Το είχε εξαγγείλει ο κύριος Καραμαλής. Yeah. Όχι προσλήψεις. Και προσέξτε, μία σύμβαση που άλλο μνημόνιο συνεργασίας είχε υπογραφεί, άλλο μνημόνιο συνεργασίας είχαμε το 19, τι έλεγε η κυβέρνηση? Έλεγε 750 εκατομμύρια επενδύσεις, από τα οποία θα πρόκειται 2,5 δις ωφέλη για την ελληνική οικονομία. Διαφήμιζε η Νέα Δημοκρατία. Τι ήρθε στη Βουλή? Ω σύμβαση, φτερά είχαν κάνει τα 600 εκατομμύρια υποχρεώσεις της εταιρείας, φτερά είχαν κάνει και υποχρεώσεις του ελληνικού δημοσίου για επενδύσεις σε έργα υποδομών και ασφάλειας. Μάλιστα. Κύριε Χιονίδη, λέει κύριε Αντοπούλου, ότι αποτύχατε και πρέπει να αλλάξει και όλο το μοντέλο. Άκουσα με πολύ προσοχή την σεβαστή συνάδελφο. Απλώς θέλω να θυμίσω ότι αυτοί οι οποίοι εκπαιδεύουν τους σταθμάρχες είναι αυτοί οι οποίοι ήταν ήδη και διορίστηκαν αμέσως μετά την ανάλυση της εξουσίας από το ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, από την κυβέρνηση. Και δεύτερο, χαίρομαι που φαίνεται σήμερα ότι αφυπνίστηκε η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων με την κυρία Πρόεδρο, η οποία επίσης διορίστηκε από τον τότε Υπουργό, τον κύριο Σπύρτη,
και το ΣΥΡΙΖΑ και δεν άλλαξε με τη Νέα Δημοκρατία. Ανακάλυψε λοιπόν σήμερα ότι είναι ελλιπής η εκπαίδευση των σταθμαρχών. Πραγματικά, έστω και τη Λιστάτη, αλλά και μετά από ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα, μεταξύ των υποχρεώσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, είναι σαφές και ξεκάθαρο ότι όφιλε να παρακολουθεί το πεδίο της εκπαίδευσης των σταθμαρχών. Αυτοί οι οποίοι ήταν διορισμένοι, επαναλαμβάνω, και η αρμόδια διευθύντρια για την εκπαίδευση των σταθμαρχών, αλλά και η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, ήταν αυτοί οι οποίοι οφείλαν να παρακολουθήσουν και να μην πούνε μετά από ένα τραγικό δυστύχημα ότι κάποιοι σταθμάρχες δεν είχαν επαρκή εκπαίδευση. Θα μου πει κανείς, γιατί δεν τους ξύλωσε κανείς με το που ήρθε η Νέα Δημοκρατία? Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν κοιτάζει να κάνει κομματικά ρουσφέτια σε αυτό το επίπεδο, να διορίζει ρυθμιστικές αρχές και νέους διευθυντές όπως έγινε τότε. Το δεύτερο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ σε σχέση με τον κύριο Ντογιάκο. Ο κύριος Ντογιάκος έκανε την παρέμβασή του και μάλιστα δεν είναι αυτός ο οποίος θα εξετάσει τα ζητήματα. Ορίστηκε άμεσα από το σύνολο των εφετών, 25 εφέτες αποφάσισαν ποιοι θα είναι οι εφέτες ανακριτές για την συγκεκριμένη υπόθεση να βγουν όλο το φως. Αναβαθμίστηκε από η ανακριτική αρχή από επίπεδο πρωτοδικών σε επίπεδο εφετών. Και από την άλλη πλευρά, οι λογικές ότι επειδή ο γιος κάποιου επώνυμου ή οποιοδήποτε εργάζεται κάπου είναι κάτι τελείως διαφορετικό, το οποίο... Όχι, εδώ λέμε αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Σας λέω ότι την ανάκριση την κάνουν εφέτες ανακριτές. Ένας που έχει κανονικός και ένας αναπληρωματικός. Και μία αναπληρωματική, μία κυρία αναπληρωματική, οι οποίοι είναι εφέτες ανακριτές. Υπ' αυτήν την έννοια δεν πρέπει να συζητούμε αυτή τη στιγμή. Η διερεύνηση φαίνεται ότι προχωρεί. Αφυπνίστηκε η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, η οποία είναι ανεξάρτητη αρχή και η οποία είχε διοριστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και η οποία όφιλε να κάνει τη δουλειά της όπως επρόκειτο. Επίσης, όταν ρωτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών για τις δύο αποσπάσεις που υπήρχαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων στο ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ως αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου η μία, όταν ρωτήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, η κυρία Διευθύντρια είπε βεβαίως και θα τα καταφέρουμε, μπορούμε να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να πάρουν απόσπαση. Δηλαδή δεν διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Αυτά όσον αφορά το ατύχημα. Επειδή όμως με όλο το σεβασμό προς όλους και ιδιαίτερα σε αυτούς που χάσαν τους ανθρώπους τους, στη μνήμη αυτού των ανθρώπων, αλλά και όσων ταλαιπωρήθηκαν, αλλά και όλη τη Ελλάδα των Ελλήνων και των Ελληνίδων, που υποφέραμε το ίδιο με το ίδιο πένθος και την ίδια οδύνη, οφείλουμε να αφήσουμε και να παρακολουθούμε συστηματικά και να είμαστε πολύ αυστηροί στο πώς θα διερευνηθούν σε αυτά τα τρία επίπεδα τα οποία προανέφερα. Δηλαδή, σε τεχνικό επίπεδο να υπάρξουν όλα τα στοιχεία, σε ποινικό επίπεδο με την αναβάθμιση των ανακριτικών αρχών που έγιναν και από εκεί και πέρα και σε πολιτικό επίπεδο ώστε να μπορέσουμε να έχουμε συμπεράσματα τα οποία θα μας οδηγήσουν σε καλύτερους σιδηροδρόμους αλλά κυρίως σε μια καλύτερη Ελλάδα να ξεπεράσουμε την κακιά Ελλάδα την οποία την έχουμε, η οποία τη ζήσαμε, την οποία εξέθρεψαν μία σειρά κυβερνήσεων για δεκαετίες και η τελευταία κυβέρνηση και όλες οι κυβερνήσεις και σημερινές και προηγούμενοι. Χρειαζόμαστε περισσότερα και δραστικότερα μέτρα. Κύριε Ανατοπούλη, θέλετε να απαντήσετε στον κύριο Χιονίδη, να πάμε σε άλλο θέμα. Κύριε Σταματοπούλη, θα ήθελα να μου δώσετε τη δυνατότητα. Είναι δύσκολες μέρες και νομίζω ότι το τελευταίο που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία είναι να βλέπει πολιτικούς να μαλώνουν στα τηλεπαράθυρα. Έχει αξία όμως η αλήθεια και αυτή είναι επιζητά ο κόσμος που βγαίνει στο δρόμο. Για τη Νέα Δημοκρατία ακούσαμε λοιπόν ότι για το δυστύχημα φταίει ο Σταθμάρχης, φταίει ο κόσμος που βγαίνει στο δρόμο προφανώς και του απαντάμε βία και καταστολή και είδαμε τα χθεσινά έκτροπα, φταίει η ΡΑΣ. Κύριε Χιονίδη, σας καλώ να ασχοληθείτε λίγο παραπάνω. Επειδή είναι κρίσιμες ημέρες, να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής, να δούμε τι πεδίο ελέγχου έχει.
Επίσης, σας καλώ να απαντήσετε εκ νέου, να μας δώσει ο κ. Σταματόπουλος τον χρόνο. Έκαθε σε κάποια πολύ σοβαρά ερωτήματα. Είχαμε τον κύριο, είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή εσείς να εγκαλείτε τον κύριο Σπίριτ, ο οποίος βγήκε στο Sky και απάντησε σε όλα με τεκμήρια, και να μην σχολιάζετε το γεγονός ότι ήρθε ο κύριος Γεραπετρίτης στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και είπε ψέματα ότι η τηλεδιοίκηση λειτουργεί. Και είπε ψέματα ότι το έργο δεν παραδόθηκε και ότι μετριέται σε σταθμούς, όταν το συμβατικό έργο, τη σύμβαση, το κύριο έργο ήταν τα καλώδια στο σιδηρόδρομο και όχι η σταθμή. Αυτό ήταν ένα δευτερεύον έργο, γι' αυτό δεν υπήρχαν ημερομηνίες, και ένας οποιοδήποτε μηχανικός ψυχολόγος σήμερα αυτό το γνωρίζει. Είναι δυνατόν να μην απαντάτε στο γιατί καταργήθηκε το δευτεροβάθμιο κέντρο στην Καρόλου? Είναι δυνατόν να μην απαντάτε γιατί καταστρατήγησε η κυβέρνησή σας τους όρους κινητικότητας που εσείς βάλατε για τον χρόνο ηλικίας και να μιλάτε για ρουσφέτια και για εκλεκτούς? Πραγματικά εκπλήσουμε δυσάρεστα. Εκπλήσουμε δυσάρεστα, διότι ο μόνος τρόπος για να μην ξανασυμβούν τέτοια δυστυχήματα είναι να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Να δούμε λοιπόν πού είναι οι ευθύνες, ποιοι είναι οι αίτιοι και ποιοι είναι οι υπαίτιοι, γιατί εξαφανίσατε τις υποχρεώσεις του δημοσίου και τις υποχρεώσεις της Hellenic Train Trenosé για 600 εκατομμύρια επενδύσεις. Αυτά δεν τα απαντήσατε. Τα άλλα είναι άλλα λόγια να μην αγαπιόμαστε προκειμένου. Δεν είναι το θέμα οι εκλογές και οι δημοσκοπήσεις, ποιος είναι μπροστά και ποιος είναι πίσω. Το ερώτημα είναι γιατί απαξιώθηκε επί Νέας Δημοκρατίας ο ΣΕ. Και έχουμε ένα πρωθυπουργό που δεν ήξερε για την απαξίωση του ΣΕ. Εξώθηκα πήρε όμως. Έτσι, πήρε η κυβέρνησή του. Δελτία τύπου πανωτά, πρωτοσέλιδα πανωτά, εκτροχιασμοί και διάφορα άλλα συμβάντα. 65 ερωτήσεις μόνο η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε την τελευταία περίοδο. Είχαμε την παρέτηση του υπευθύνου ασφαλείας και υποδομών μέσα στο 2022. Με τίποτα από αυτά δεν θορυβήθηκε η κυβέρνησή σας. Ψάξτε λοιπόν να βρείτε το ποιος φταίει σε προηγούμενες κυβερνήσεις. Ποιος κυβερνούσε τόσα χρόνια αυτή τη χώρα? Σήμερα βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης, τον άκουσε και είπε σε τέσσερα. Θα τα αλλάξει όλο ο Μητσοτάκης, αν του δώσει τη δυνατότητα ο ελληνικός λαός. Δεν τα άλλαξε μέχρι τώρα, γιατί κυβέρνησε μόνο 4 χρόνια. Ποιον κοροϊδεύεται? Ως παράταξη εννοώ. Μάλιστα. Κύριε Χιονίδη, φαντάζομαι θέλετε αυτό να τοποθετηθείτε. Θα απαντήσω πρώτα απ' όλα, δεν αγκάλεσα τον κύριο Σπίρτη. Ανέφερα γεγονότα το πότε διορίστηκαν οι συγκεκριμένες δύο κυρίες, η Διευθύντρια και η Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Δεν αγκάλεσα κανένα. Το δεύτερο στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι ότι πραγματικά θα πρέπει να περιμένουμε τις έρευνες και θα δοθούν όλες οι απαντήσεις, όλες όμως, και σε πολιτικό επίπεδο και τις ευθύνες που μας αναλογούν σαν Νέα Δημοκρατία. Ήδη είπαμε ότι φταίμε κι εμείς, για αυτή την έννοια έχει και το συγγνώμη του Πρωθυπουργού. Γιατί και η παρέτηση και η συγγνώμη θέλουν και γενναιότητα και θέλουν και σοβαρή αντίληψη της πολιτικής. Από εκεί και πέρα αντιλαμβανόμαστε ότι θα φανούν όλα στο φως. Δεν μετράει κανείς ούτε γκάλοπ, ούτε πολιτικές θέσεις, ούτε κομματικά ποσοστά. Σήμερα είναι η μέρα και όλο αυτό τον καιρό περίσκεψης, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε το βέλτιστο δυνατό. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πράγματι στο δημόσιο έργο, το οποίο πάθει, έχει φοβερές επάθειες, δεν μπορεί κάτι να ολοκληρωθεί σε 2 ή 4 χρόνια. Να θυμίσω τον άξονα Αθηνών Πατρών με εκατοντάδες θύματα, λόγω του ότι αργούσε να γίνει για τους γνωστούς λόγους το δημόσιο αυτό έργο. Να θυμίσω την οδό Πατρών Πύργου με όλες τις προβληματικές λειτουργίες. Ναι, το θέμα είναι να έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Ξεκίνησε διαδικασία και ξεκίνησε δυναμικά. Και αυτό αποδεικνύεται ότι το Σεπτέμβριο του 2023 θα είχε παραδοθεί η ψηφιακή παρακολούθηση του συνόλου του σιδηροδρόμου. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση στο κομμάτι της Λάρισας 3 χιλιόμετρα πριν και 5,5 μετά, σαφώς και υπήρχε, είναι ξεκάθαρο, γιατί μέσα στις 10 και 20 όλα τα προηγούμενα τρένα, όταν ήταν και άλλοι σταθμάρχες δίπλα, οι οποίοι φύγαν νωρίς από ό,τι λέγεται, αυτοί λειτουργήσαν με αυτό το σύστημα, με το αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα. Βέβαια το ψηφιακό σύστημα το οποίο έρχεται θα είναι ακόμη καλύτερο και θα βλέπει το σύνολο των γραμμών. Άρα λοιπόν ας μην κάνουμε ούτε τους δικαστές ούτε τους τεχνικούς
να κάνουμε, να ασχοληθούμε με αυτά τα οποία θα μας δώσουν τα στοιχεία ώστε να βγουν τα πολιτικά συμπεράσματα και κυρίως να υπάρχουν δράσεις. Γιατί πιστεύω και η κυρία Νοτοπούλου και όλα τα κόμματα θέλουμε μια Ελλάδα καλύτερη, μια Ελλάδα που πραγματικά μας αξίζει και γι' αυτό πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί. Και, Χρειάζεται αυτό, πρέπει κύριε Χρυνίδη, να αποδειχθεί όμως. Ένα ερώτημα είναι γιατί δεν θέσατε σε εφαρμογή το σύστημα κινητής τηλεφωνίας, ενδοεπικοινωνίας των σιδηροδρόμων. Αυτό, ένα έργο που σας παραδόθηκε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ολοκληρωμένο, κάνατε 4 χρόνια για την πιστοποίηση και δεν τέθηκε ποτέ σε λειτουργία. Με αποτέλεσμα, οι άτυχοι άνθρωποι που βρισκόταν μέσα στο σειρμό να προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τα προσωπικά τους τηλέφωνα μέσα από τούνελ. Δεν είναι μόνο τούνελ αυτή όλη η διαδρομή, επειδή είναι και στην περιοχή μας και σε εσάς και σε μένα πιο κοντά. Δεν είναι μόνο τούνελ αυτή η περιοχή και υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας με τα κινητά. Επαναλαμβάνω όμως αυτό το οποίο προείπα, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τις τεχνικές αναλύσεις, ούτε να διευκρινίσουμε όλα τα στοιχεία, τα οποία βεβαίως γίνεται συστηματική δουλειά και αυτό που χρειάζεται είναι συνέργειες όλου του πολιτικού κόσμου, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να κρίνουμε πολιτικές και δράσεις, τις οποίες οφείλουμε μετά από αυτό το δράμα να συναποφασίσουμε για να δούμε ποιο είναι το μέλλον και των σιδηροδρόμων και του τεχνικού έργου στην Ελλάδα γενικότερα με τεράστιες καθυστερήσεις. Και βεβαίως ποιο είναι το ζήτημα το οποίο κάνει την Ελλάδα καλύτερη, να απαγκιστρωθούμε από τα καρκινώματα του παρελθόντος. Όλοι το θέλουμε αυτό. Πάντως να πάμε όμως και στα υπόλοιπα μεγάλα θέματα στο λίγο χρόνο που μας έχει απομείνει. Κυρία Νατοπούλου, έχετε εκφράσει και εσείς προσωπικά, διάβασα και δελτίο τύπου, φόβους ότι πάμε σε μια ιδιωτικοποίηση του νερού. Γιατί το λέτε αυτό? Είναι χαρακτηριστικό, νομίζω, πως σε αυτές τις μέρες της τραγωδίας που συγκλονίζει το Πανελλήνιο, η κυβέρνηση επιδιώκει στην πραγματικότητα να ιδιωτικοποιήσει το νερό, την ίδρυυση, τη διαχείριση απορριμμάτων, ακόμη και την επεξεργασία τροφίμων. Μέσα από την δημιουργία μιας αρχής, η οποία ως στόχο έχει να ρυθμίζει την αγορά. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι αυτούς που θα βρει απέναντί της η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να ιδιωτικοποιήσει το νερό που είναι ένα δημόσιο αγαθό, είναι πρώτα απ' όλα τους Θεσσαλονικείς. Θυμόμαστε όλοι τον μεγάλο αγώνα που είχε δοθεί εδώ στην πόλη μας. Ήμασταν όλοι μέσα στο Σώστε το Νερό, δημοψήφισμα, με απόλυτη απόφαση. Άτυπο δημοψήφισμα, της πόλης. Επίσης, να σου πω ότι η αυτοδιοίκηση έχει πάρει θέση απέναντι στο νομοσχέδιο. Ζήτησε να αποσυρθεί. Όλα αυτά δεν ακούστηκαν, πήγε μία εβδομάδα παραπέρα εν μέσω εθνικού θρήνου. Λέει πολλά αυτό. Είναι η ίδια λογική. Η ίδια λογική ιδιωτικοποίησης της ΔΗ, ιδιωτικοποίησης του ΟΣΕ, ιδιωτικοποίησης του νερού. Έχει πολλές υποχρεώσεις αυτή η κυβέρνηση πριν να φύγει. Και επειδή βλέπει ότι φεύγει, βιάζεται να ξεπουλήσει ό,τι δεν πρόλαβε. Κύριε Χιονίδη, θα ιδιωτικοποιηθεί το νερό? Όχι. Είμαι κάθετος. Και επειδή προέρχομαι για την αυτοδιοίκηση, είναι απολύτως ξεκάθαρο. Ήσασταν, έχετε το ρεκόρ δημάρχου στην Κατερίνη. Ναι. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Υπάρχουν ατέλειωτες αποφάσεις των ακυρωτικών δικαστηρίων και από εκεί και πέρα δεν είναι καθόλου στην πρόθεση της κυβέρνησης να ιδιωτικοποιήσει. Απλώς αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι αρμοδιότητες που είχε ελέγχον το Υπουργείο, που γίνεται κατασπατάληση, με ποιον τρόπο πρέπει να διαχειριστούμε συνολικά, ολιστικά θα έλεγα, το ζήτημα του νερού και της άρδευσης και το πόσιμο νερό, αλλά και των απορριμμάτων, πρέπει να υπάρχει μια ρυθμιστική ανεξάρτητη αρχή, ανεξάρτητη το τονίζω, η οποία να αναλάβει αυτό το ρόλο του ελέγχου, το που δεν εφαρμόζονται όλες οι νόρμες που απαιτούνται, είτε από τις νόρμες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είτε της Ευρώπης. Υπ' αυτή την έννοια είμαι ξεκάθαρος, όπως ήταν ξεκάθαρος και ο κύριος Κρέκας σήμερα με το δελτίο τύπου που έβγαλε για πολλωστή φορά, ότι το νερό ελέγχεται από το δημόσιο. Ο δημόσιος χαρακτήρας είναι κοινωνικό αγαθό και δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί. Είμαστε απολύτως... Άρα, κυρία Νοτοπούλου, γιατί να ανησυχούμε?
ξανά. Νομίζω ότι η κυβέρνηση αγνοεί συστηματικά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ειδικά στο ζήτημα της ίδρυψης και της αποχέτευσης. Δημιουργεί μια ρυθμιστική αρχή. Ποιος είναι ο ρόλος των ρυθμιστικών αρχών? Να ελέγχουν και να ρυθμίζουν την αγορά. Άρα είναι προφανές ότι σκοπεύει να δώσει το νερό στην αγορά. Και οι επιπτώσεις είναι πάρα πολλές. Η αντίσταση των πολιτών είναι διαρκής. Όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν σε επαγρύμνηση όλο το κίνημα και στην πόλη μας. Ξαναλέω, είναι στο πλευρό σύμμαχοι, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι διάφοροι φορείς και η κυβέρνηση θα πρέπει να το ξανασκεφτεί και να το αποσύρει. Δεν πρόκειται, βέβαια, πρόκειται να το φέρει στην Βουλή, γιατί, όπως είπαμε, ξεπληρώνει τα τελευταία της γραμμάτια και ταυτόχρονα ρυθμίζει το μετεκλογικό περιβάλλον, νομίζει. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψη. Αν μου επιτρέπετε, σας ακούω. Οι ρυθμιστικές αρχές, οι ανεξάρτητες αρχές, δεν είναι για να ρυθμίζουν την αγορά. Είναι για να ελέγχουν, εφόσον τηρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία, είτε στους ΠΑΕΒ, είτε και που μοιράζουν το αρδεύσιμο νερό, είτε για τη διαχείριση του νερού του πόσιμου, και να φροντίζουμε να έχουμε όλα αυτά ώστε να υπάρχει αειφορία. Αυτοί λοιπόν οι κανόνες πολλές φορές καταστρατηγούνται. Να θυμίσω ότι σε πάρα πολλές περιοχές από το νερό το οποίο ξοδεύεται από βλάβες μπορεί να έχουμε μια απώλεια άνω του 20%. Λοιπόν, είναι ζητήματα τα οποία οφείλουν να ελέγχονται, οφείλει μια σοβαρή κυβέρνηση. Μάλιστα. Μέσω της νομοθέτησης της ρυθμιστικής αρχής να ελέγξει αν εφαρμόζονται όλοι οι νόμοι, κυρίως προστασίας του περιβάλλοντος και γενικότερα του κοινωνικού γίγνεσθε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να βγω πρώτος εγώ στον δρόμο. Αν τολμήσει οποτεδήποτε κάποια άλλη κυβέρνηση, οποτεδήποτε, να ιδιωτικοποιήσει ένα κοινωνικό αγαθό που είναι το νερό. Η ίδια η κυβέρνηση, όχι μια άλλη, και η παρούσα. Και η παρούσα, και λέω, αν τολμούσε, γιατί η παρούσα δεν θα το κάνει. Δεν το ιδιωτικοποιεί. Δεν το κάνει, γι' αυτό το είπα. Ωραία. Δεν το κάνει. Είναι ξεκάθαρο. Άρα, κύριε Αντοπούλου, συμφωνείτε. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες του κόσμου. Όταν τους παρασύρουν κάποιοι να τους λένε, ξέρεις, θα ιδιωτικοποιήσουν το νερό και καλώς βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους, αλλά η ενημέρωση ήταν ξεκάθαρη και προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και προχθές με την Ένωση των ΔΕΙΑ όλης της Ελλάδος και χθες με το Σύλλογο των Εργαζομένων στη ΔΕΙΑ όλη τη Ελλάδα. Ναι, όλοι αυτοί έχουν ζητήσει την απόσυρση του νομοσχεδίου, κύριε Χιονίδη. Γιατί τη ζητάνε την απόσυρση του νομοσχεδίου? Παραπλανήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό λέτε τώρα για του δημάρχου και του περιφερειάρχου. Δεν είπα ότι από ποιον μπορεί να παραπλανήθηκαν. Ποιοι διοχετεύουν τέτοιου είδου πληροφορίε είναι ένα ζήτημα διαφορετικό. Εγώ δεν μίλησα για ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Αλλά αυτοί που το κάνουν δεν κάνουν καλό. Τις προηγούμενες ώρες και από χτες παίζει και αυτό το βίντεο στο διαδίκτυο που δείχνει κυρία Νατοπούλου, κύριε Χιονίδη, ένα αστυνομικό όχημα να χτυπάει κάποιους σκουπιδοντενεκέδες που έχουν βάλει εκεί, προσπαθούν να κλείσουν το δρόμο κάποιοι διαδηλωτές. Πώς το σχολιάζετε αυτό, κυρία Νατοπούλου? Και υπάρχει και άλλο βίντεο. Υπάρχει αυτό άλλο, είναι ναι. το συγκλονιστικό έτσι, κομμάτι. Υπάρχει και άλλο βίντεο από ΜΑΤ με απίστευτη αστυνομική καταστολή και βία επιτίθενται σε. Το έχουμε και το άλλο βίντεο, μπορούμε να το δείξουμε έτσι. Και αυτό βεβαίως. Νομίζω ότι είναι η απόδειξη του πώς το καθεστώς Μητσοτάκη απαντά στις ειρηνικές διαδηλώσεις του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός έχει βγει στον δρόμο τις τελευταίες μέρες. Και έχει βγει στον δρόμο ζητώντας την αλήθεια, ζητώντας τα αίτια και τους υπαίτιους αυτής της τραγωδίας, ζητώντας απαντήσεις. Και λέγοντας φτάνει πια. Θέλουμε να γυρνάμε στο σπίτι μας με ασφάλεια, θέλουμε αξιοπρέπεια και θέλουμε δικαιοσύνη. Αυτό λένε τα συνδικάτα, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, όλοι οι πολίτες και ειδικά τα νέα παιδιά που δεν πείθονται. Ξέρετε, έχουμε έναν πρωθυπουργό που έχει αποδείξει ότι αν μη τι άλλο δεν μπορεί. Και έχουμε μια κυβέρνηση που έχει αποδείξει ότι έχει διαχειριστεί με τον πλέον επικίνδυνο τρόπο κάθε κρίση. Για την πανδημία, για παράδειγμα. Για την πανδημία ήταν ο πρωθυπουργός που έλεγε ότι δεν γνωρίζουμε ότι έχουμε περισσότερους νεκρούς εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Γι' αυτό μιλάμε. Έχουμε την κυβέρνηση που θα έδινε σε ΣΔΙ τον ΟΣΕ και τον απαξίωσε τόσο ακριβώς για να τον ιδιωτικοποιήσει. Έχουμε την απόσυρση της πολιτείας από τις βασικές της ευθύνες απέναντι στον πολίτη. Άρα λοιπόν ο κόσμος θα είναι στους δρόμους. Αυτό το βίντεο λέτε, κύριε Αντοπούλου. Ναι, σωστά. Κύριε Χιονίδη, ασφάλουν οι τηλεθεατές σας τα συμπεράσματά τους οι πολίτες. Κύριε Χιονίδη, τι λέτε? Αυτό που έχω να πω είναι ότι πραγματικά
σεβόμαστε τον κόσμο που βγαίνει ειρηνικά να διαδηλώσει, φωνάζοντας ποτέ ξανά και όλα στο φως για το συγκεκριμένο τραγικό δυστύχημα. Σε αυτή την περίπτωση, τον ειρηνικό κόσμο παρισφρίουν ελάχιστοι, οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν τεράστια επεισόδια και κυρίως είναι αυτοί οι οποίοι, κατά την άποψή μου, διώχνουν όλο τον κόσμο ο οποίος θέλει ειρηνικά να διαδηλώσει αυτή του τη θέση. Γιατί κινδυνεύουν από αυτούς πρώτα. Ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν με λωστάρια για σιδηρόβεργες. Από εκεί και πέρα, σαφώς και η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Αν υπάρχει κάτι παράτυπο, ήδη ο κύριος Θεοδωρικάκος έδωσε εντολή για ένορκη διοικητική εξέταση, μάλιστα, η οποία θα δει και θα δώσει, εφόσον υπάρχει πραγματικά ζήτημα, τις ανάλογες ποινές. Αλλά δεν μπορούμε να ανεχόμαστε 50 ανθρώπους ή 100 να διώχνουν ουσιαστικά τον κόσμο από τις διαδηλώσεις, ο οποίος θέλει ειρηνικά να διαδηλώσει, να φωνάξει, να πει ποτέ ξανά, να πει ότι φτάνει μέχρι εδώ. Μάλιστα. Αυτό τον κόσμο τον διώχνουν αυτοί οι ταραξίες, οι οποίοι, λέω, είναι 50 ή 100 άτομα. Αυτούς τους ανθρώπους οφείλουμε να τους έχουμε συμπεριφορά τέτοια, ώστε να απομακρυνθούν από κάθε προσπάθεια του λαού να εκφραστεί δημοκρατικά μέσα από διαδηλώσεις. Κύριε Χιονίδη, μόλις τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, είδαμε εικόνες ανθρώπων που είχαν καθιστική διαμαρτυρία ή πλέον ειρηνική διαμαρτυρία γύρω από τις προσπάθειες του Δήμου να κόψει τα δέντρα, και είδαμε να σέρνουν στα πεζοδρόμια αστυνομικοί τον συνάδελφό μου στο Δήμο, ερετό, τον κύριο Τρεμόπουλο και άλλους συμπολίτες μας. Αυτή είναι η εικόνα, αυτό είναι το έγκλημα που πατά η ελληνική αστυνομία σήμερα. Ο ρόλος της ελληνικής αστυνομίας είναι να τα βάζει με το οργανωμένο έγκλημα, είναι να κρατά τους πολίτες ασφαλείς. Και εδώ υπάρχει μία προσπάθεια διχασμού, η ίδια που επιχειρήσατε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με την Πανεπιστημιακή Αστυνομία, και μία ένταση αδικαιολόγητη και επικίνδυνη αυτές τις μέρες που πενθεί ο ελληνικός λαός. Πάντως, κυρία Ανατοπούλου, διαχρονικά υπάρχει πρόβλημα με την αστυνομία, γιατί εγώ θυμάμαι και επί ΣΥΡΙΖΑ ότι είχε πέσει το ξύλο της αρκούδας στις συγκεντρώσεις κατά της συμφωνίας των Πρεσπών και εδώ στην παραλία και στο Πισοδέρι. Δεν το θυμάστε ολόκληρο, κύριε Σταματόπουλε. Υπήρχε Χρυσή Αυγή, υπήρχαν πάρα πολλά ζητήματα και σε καμία περίπτωση, κοιτάξτε, διατέλεσα υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης. Το θυμάμαι. Δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει συνδικάτο, ομάδα πολιτών που διαμαρτυρόταν και να μην μπει μέσα και να μην μιλήσουμε. Δεν είναι η ίδια κατάσταση σήμερα. Σήμερα όποιος τολμά να διαμαρτυρηθεί στην Ελλάδα του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Πιερακάκη αντιμετωπίζει αστυνομική καταστολή, βία και υπονόμευση. Το λέω γιατί είναι είναι η ρίση των περισσότερων νεοδημοκρατών στελεχών, μάλιστα, ότι είμαστε στην ψηφιακή εποχή. Ψηφιακή εποχή που υποκλέπτουν τις συνομιλίες από κάθε πολιτικό πρόσωπο και από τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά το GPS στα τρένα δεν φρόντισαν να βάλουν ένα τερματικό για να βλέπουν που είναι τα τρένα. Αυτά είναι ψηφιακή εποχή. Για να κλείσουμε, τοποθετηθείτε για να κλείσουμε. Αυτό που έχω να πω είναι ότι χρειάζεται περίσκεψη, σοβαρότητα, συνεργασία, το τονίζω με κεφαλαία, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την Ελλάδα αυτό που πραγματικά αξίζουμε. Σε αυτή την κατεύθυνση, με σοβαρότητα, με αμεσότητα, κινήθηκε η κυβέρνηση όλο το τελευταίο διάστημα, μετά το τραγικό δυστύχημα, ώστε να μπορέσουν να διερευνηθεί σε βάθος, ώστε να βγουν όλα στο φως, να διερευνηθεί σε τρία επίπεδα, και τεχνικό και δικαστικό και πολιτικό, να αποδοθούν ευθύνες σε όσους πρέπει, σε όσους όχι πρέπει, σε αυτούς που οφείλουμε να δώσουμε, να δώσει η δικαιοσύνη, να δώσει και το πολιτικό σύστημα, και να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο αυτήν την κακιά Ελλάδα, να βγάλουμε τα καρκινώματα που μας ταλαιπωρούν δεκαετίες και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σωστά. Και πιστεύω ότι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας είναι η κατάλληλη και απέδειξε ότι μπορεί. Απέδειξε σε πολλά επίπεδα και όχι μόνο στο συγκεκριμένο τεράστιο δυστύχημα
αλλά και σε άλλα ζητήματα απέδειξε ότι μπορεί να τα καταφέρει. Στο δυστύχημα απέδειξε η κυβέρνηση ότι μπορεί να τα καταφέρει, κύριε Χιονίδη. Μήπως δεν το άκουσα καλά. Απέδειξε η κυβέρνηση ότι μπορεί να τα καταφέρει. Όχι. Απέδειξε μπορεί να τα καταφέρει σε μία σειρά ζητήματα. Σε μία σειρά ζητήματα και ότι είμαστε απολύτως διαφανείς και οι δράσεις είναι τέτοιες που όλα θα είναι στο φως και πιστεύω ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη την Ελλάδα. Και είμαι βέβαιος, αυτό που θέλω να πω κύριε Αντοπούλ, να διευκρινίσω, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να τα καταφέρει σε αυτά τα επίπεδα, όπως απέδειξε στο κομμάτι της οικονομίας, στο κομμάτι της εθνικής άμυνας, των εξοπλισμών, τη διαχείριση του μεταναστευτικού, σε μία σειρά ζητήματα ότι τα κατάφερε στις μεγαλύτερες κρίσεις να σταθεί η Ελλάδα όρθια, και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει η αύξηση του εγχώριου προϊόντος, το λέει η μείωση της ανεργίας από το 17,6% στο 10,8%, το λέει η αύξηση του κατώτατου μισθού που δόθηκε σήμερα της τάξης των 780 ευρώ. Υπ' αυτήν την έννοια θεωρώ ότι μειώσαμε φόρους, αυξήσαμε τις παροχές. Άρα λοιπόν είναι μια κυβέρνηση που βάζει μπροστά πρώτα το κοινωνικό πρόσημο, πριν την ανάπτυξη και πριν από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Η Ελλάδα είμαι βέβαιος ότι μπορεί και θα γίνει καλύτερη. Και γίνεται καλύτερη και συμβάλαμε πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός στο να έχουμε μια Ελλάδα πολύ καλύτερη σήμερα, όχι με το τι λέμε εμείς, αλλά το τι λένε όλοι οι διεθνείς δείκτες. Ευχαριστώ κύριε Σταματόπουλο για τη φιλοξενία. Κύριε Χιονίδη, σας ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Κύριε Αντοπούλη, σας κρατήσουμε λίγο ακόμα. Γιατί έχετε και την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου Θεσσαλονίκης. Και εκτός από ότι είστε βουλευτής εδώ της πρώτης εκλογικής περιφέρειας. Και είχαμε αυτό που είπατε, τη σύλληψη του Τρεμόπουλου και είχαμε μια συζήτηση έντονη στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Και θα ήθελα να τοποθετηθείτε για αυτό το θέμα, να μας πείτε πώς είδατε και την προσαγωγή του Τρεμόπουλου, αλλά και τις αποφάσεις αυτές του Δημοτικού Συμβουλίου για κόπη των δέντρων. Εντάξει, νομίζω ότι το μόνο που μπορεί να κάνει κάθε Θεσσαλονικιός και κάθε Θεσσαλονική είναι να καταδικάσει απόλυτα τα έκτροπα που είδαμε στην πλατεία Αριστοτέλους. Να σέρνουν στο δρόμο συμπολίτες μας, εκλεγμένου στο Δημοτικό Συμβούλιο τον κύριο Τρεμόπουλο, επειδή έκανε μια ειρηνική διαμαρτυρία απέναντι στην κοπή των δέντρων. Και μάλιστα πηγαίνει για παράνομη βία. Εδώ η κοινή λογική σηκώνει τα χέρια ψηλά απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Θέλω όμως να αναδείξω και άλλα δύο. Λέτε στην κυβέρνηση, δεν λέτε στον Τζέρβα, ας πούμε. Η ελληνική, η αστυνομία επιχείρηση. Ζητήσαμε, τώρα θα με πήγαινα στο δεύτερο σημείο, με προλάβατε. Ζητήσαμε εξηγήσεις, αν υπήρξε παρέμβαση στην ελληνική αστυνομία από την διοίκηση του Δημοτικού Συμβουλίου, μας διαβεβαίωσαν πως όχι. Ζητήσαμε λοιπόν να καταδικάσει τη στάση της αστυνομίας και τα έκτροπα, τα όσα τραγικά είδαμε να συμβαίνουν στο κέντρο της πόλης και απολύτως υποκριτικά η διοίκηση του κυρίου Ζέρβα, ενώ στην αρχή και ο ίδιος ο Δήμαρχος και τη Δημαρχία του δεσμεύτηκαν απέναντι στο σώμα ότι θα βγάλουμε ένα ψήφισμα. Καταδίκης, στο τέλος δεν έβγαλε. Με τη δικαιολογία του ότι έπρεπε να προσθεθεί, προσέξτε, η πρόταση ότι θα πρέπει οι δημοτικοί σύμβουλοι να υπερασπίζονται τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Μα είμαστε αντιπολίτευση. Σε κάποια συμφωνούμε, σε κάποια διαφωνούμε. Δεν έχουμε δικαίωμα έκφρασης στις διαφορετικές γνώμες, δεν έχουμε δικαίωμα στις διαμαρτυρίες και μπορεί κάποιος να διαφωνήσει μόνος. Δηλαδή, αν εμείς πάμε ένα πανό και πούμε ότι διαφωνούμε με ένα έργο, αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί καθένας να μας συλλαμβάνει και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο. Προφανώς όχι. Πάντως, επειδή ήμουν και εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, άκουσα τον κύριο Κυριζίδη, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, υπάρχουν αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου δεν μπορούμε να τις αμφισβητούμε. Κατά πλειοψηφία. Κατά πλειοψηφία. Ναι, ναι. Σας πω την άποψη της παράταξής μας γι' αυτό. Προφανώς το πρώτο μας μέλημα είναι η ασφάλεια του πολίτη. Άρα, αν η υπηρεσία έχει κρίνει ότι κάθε δέντρο από αυτά που κόπηκαν θα έπρεπε να κοπεί, τότε προφανώς δεν έχουμε παρά να συμφωνήσουμε. Mm-hmm. Ζητήσαμε όμως να μας δοθεί το αποδεικτικό, η τεκμηρίωση. Δεν είναι ακριβώς το αντικείμενό μου, αλλά νομίζω ότι υπάρχει η ταυτότητα του κάθε δέντρου, η φωτογραφία δεν και η τεκμηρίωση δόθηκαν. Ότι πρέπει να κοπεί κάθε ένα δέντρο. Εδώ έχουμε μαζικές κοπές δέντρων. Και επίσης, προσέξτε, έχουμε 3.000 και ένας δενδροδόχος.
για κάθε ένα δέντρο που φεύγει, έπρεπε την ίδια στιγμή να μπαίνει ένα άλλο. Και έχουμε ήδη 3.000 κενές δενδροδόχους σε μία πόλη που διψάει για πράσινο. Υποφέρουμε, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Τη χαμηλότερη αναλογία πρασίνου ανακάτοικο έχουμε σε αυτή την πόλη. Δεν απαντά ο κ. Ζέρβα σε τίποτα από όλα αυτά. Δεν απαντά στα προβλήματα του πολίτη και μπαίνει διαρκώς απέναντί του. Οι εκλογές είναι πολύ κοντά. Θα είστε υποψήφια δήμαρχος? Αυτό είναι πολύ νωρίς να σας το απαντήσω. Γνωρίζετε ότι το κόμμα μου ακολουθεί συλλογικές διαδικασίες. Τον Οκτώβριο είναι εκλογές, δεν είναι και πολύ νωρίς. Εντάξει. Δεν είπα ότι είναι νωρίς για τις εκλογές. Είπα ότι είναι νωρίς για μένα προσωπικά να το απαντήσω. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχή θα ακολουθεί στις δικές του εσωτερικές διαδικασίες. Είμαστε ένα πολύ μεγάλο κόμμα πια, με εκατοντάδες χιλιάδες μέλη. Θα ακολουθήσουμε τις συλλογικές μας αποφάσεις. Αν θέλετε όμως, αφού ζητάτε την προσωπική μου εκτίμηση. Αυτή τη στιγμή, όπως έχουμε το καθεστώς Μητσοτάκη, έχουμε και το καθεστώς Ζέρβα στην πόλη. Ένα αποτυχημένο καθεστώς εκ του αποτελέσματος. Οι πολίτες το λένε. Ο τρόπος για να ανατραπεί αυτό το καθεστώς είναι η ενότητα του προοδευτικού μετώπου. Όπως ενότητα του προοδευτικού μετώπου θέλουμε και την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας. Άρα λοιπόν, σε ό,τι μας αφορά και ως παράταξη και εγώ προσωπικά ως επικεφαλής της παράταξης, προσπαθούμε να ενώσουμε δυνάμεις, παίρνουμε πρωτοβουλίες και με την υπόλοιπη αντιπολίτευση, αλλά και με κάθε προοδευτικό δημοκρατικό πολίτη της Θεσσαλονίκης που θέλει ξανά ένα όραμα, θέλει ελπίδα. Η Θεσσαλονίκη είχε κάνει το τόλμημα τα προηγούμενα χρόνια, γύρισε πολύ πίσω, είναι κρίμα. Εξέλιξε όμως έναν ανεξάρτητο δήμαρχο. Ανεξάρτητος είναι ο δήμαρχος ούτως ή άλλως. Εννοείται, είναι όχι, δήμαρχος. Δεν έχει κάποια κομματική στήριξη. Ενδεχομένως οι Θεσσαλονικείς είπαν να δοκιμάσουμε. Εντάξει, δεν είμαι από αυτούς. Δεν είχα κρύψει ούτε την κομματική μου ταυτότητα όταν κατέβηκα δήμαρχος. Άρα λέτε ότι απέτυχε όμως το πείραμα του ανεξάρτητου. Ήδη στήριξαν και άλλοι χώροι. Ναι. Έτσι είχαμε και από τους οικολόγους, είχαμε ανθρώπους δημοκράτες με όραμα. Το ίδιο πιστεύω και για την αυτοδιοίκηση συνόλου. Κοιτάξτε το ΣΥΡΙΖΑ. Εμπιστεύτηκε την αυτοδιοίκηση ανεξαρτήτως κομμάτων και χρωμάτων. Οι περισσότεροι δήμαρχοι, για να τα λέμε όσοι έχουν τα πράγματα, γαλάζιοι ήταν την προηγούμενη περίοδο. Ναι. Την περίοδο που εμείς κυβερνήσαμε. Αλήθεια. Τους εμπιστευτήκαμε, τους στηρίξαμε. Τότε δεν περνούσαν από το γραφείο της Υπουργού για να πάρουν ένα έργο. Με διαφάνεια στις υπηρεσίες, με τα τεχνικά δελτία κλπ. Βγήκε ο Φιλόδημος. Στηρίχθηκαν οι Δήμοι, πήραν χρηματοδοτήσεις, πήραν προσωπικό μετά από μία δεκαετία μνημονίων. Άρα λοιπόν, μακριά από εμάς οι κομματικές λογικές στην αυτοδιοίκηση. Εμπιστοσύνη στην αυτοδιοίκηση, αποκέντρωση, ενίσχυση με πόρους, με προσωπικό και προοδευτική διέξοδος για τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Για να το πούμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα στη Βεργίνα Τηλεόραση. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.